Και το κορίτσι μας. Και η Ειρήνη Χιρδάρη σήμερα εδώ. Και εννοείται Θοδωρής και Γρηγόρης. Παλιά. Σηκωνόσου να με φιλούσε. Έχω πράγματα από πίσω. Τι είχε. Συγγνώμη γι' αυτό. Τι έπαθε. Έχω εδώ τα μικρόφωνα τα αυτά. Α, αυτό είναι. Δεν είναι. Τα έχετε ξαναπεί δυο σα. Θυμήστε μου, σα έχει τύχει να πετύχετε ο ένα τον άλλον. Φέτο που είχα έρθει στην αρχή. Είχα πεθάνει στα γέλια. Αφού μετά τον έβλεπα. Πώ το ταιριάξαμε πάλι. Έλατε. Έλατε. Όταν τον έβλεπα μετά στη συνέντευξη, γελούσα μόνη μου. Καλό είναι αυτό. Βέβαια, τουλάχιστον δεν έκλειψε. Μου είχε καταστρέψει το θέμα, βέβαια. Δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι να περνάμε και ευχάριστα. Ό,τι είναι να πάρουμε, το παίρνουμε. Το σημερινό μας θέμα που θα το ξεκινήσουμε σε λίγο. Για πες μας ποιο είναι, Ειρήνη. Είναι άγχος επίδοσης και λοιπά αντρικά σεξουαλικά προβλήματα. Έτσι, πώς θα αντιμετωπίζουμε οι γυναίκες. Τι κάνουμε. Οι γυναίκες ή πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν και οι άντρες. Και οι άντρες έχουν το θέμα. Και οι άντρες έχουν πρόβλημα. Τι να αντιμετωπίσουν. Πώς. Θα πούμε και τα δύο. Συνεχίσουν. Πούμε και τα δύο. Το θέμα ποιο είναι τώρα. Ποιος βάζει την επίδοση. Ο άντρας ή η γυναίκα. Δηλαδή έρχεσαι και μου λες, αγάπη μου, ήθελα 8 φορές σήμερα και στις 2 τα κακάρωσες. Θα έπρεπε να ντρέπεσαι. Και μετά μου δημιουργείς πρόβλημα επίδοσης ή εγώ έχω το πρόβλημα. Σκέφτομαι ότι μόνο 4 φορές σήμερα κάτι δεν πάει νομίζω καλά. Νομίζω οι άντρες το έχουν μόνοι τους παιδιά. Τι λέει Γρηγόρη αυτός. Μιλάει για 4 φορές. Δεν πήγα πολύ καλά. Με τρομάζεσαι. Γιατί. Τετράδα. Τουλάχιστον. Τι λέει ρε άνθρωπε. Πού είναι τα χρόνια ρε τα παλιά, 8 διπλά που λέγαμε. Εμείς έτσι μεγαλώσαμε. Εσύ δηλαδή τώρα με τη σύζυγο τι. Πόσες φορές την εβδομάδα για να κάνω το σακατεύεις το κορίτσι. Για πες ρε Γρηγόρη, το σακατεύεις το κορίτσι. Πες. Τι να λέμε τώρα. 2-3 φορές τη μέρα, δε, τουλάχιστον μια φορά την ημέρα. Τουλάχιστον. Τουλάχιστον. Τι μπορεί να λασάνει ο Γρηγόρης με αυτά που του λες. Θα πάει για διαζύγιο. Τον ετοίμασες. Μπράβο. Καρδιά σου Γρηγόρη, πάει να ανάσα, θα μπω σε άλλο θέμα και θα το ξέρουμε μετά. Το θέμα δεν είναι της καρδιάς, είναι... Στο μυαλό σε αυτό το θέμα, Σωτήρη, ειλικρινά, πιστεύεις ότι έχει να κάνει με το με ποια γυναίκα είναι μαζί ένας άντρας ή πόσο καιρό είναι, ή είναι θέμα του άντρα. Το πώς λειτουργεί κατά περιόδους στη ζωή του, ο ίδιος άντρας. Όλα παίζουν ρόλο. Δεν παίζουν ρόλο. Εσένα ρωτάω, να μου πεις από την αντρική πλευρά. Έτσι πιστεύω, ότι όλα παίζουν ρόλο. Μπορεί κάποια στιγμή. Και, το, και όταν... των συνθηκών, παιδιά. Ας πούμε συνθηκών. Τώρα με την κρίση με την που έχουν κρίση, πάρα πολύ άγχος οι άνθρωποι. Είναι λογικό να μαραίνονται. Αλλά μαραίνονται, αλλά μπορείς να το γυρίσεις δημιουργικά. Δύσει τη γυναίκα σου Μέρκελ και κάτι να όπως την δεις. Πολύ κύκλι. Κατάλαβες. Όχι ρε Σωτήρη, αλλά να του κάνω μια ερώτηση, Ελένη. Βεβαίως. Όταν έχεις τη γυναίκα που θέλεις πάρα πολύ. Μπορεί να πάθεις άγχος επίδοσης εκεί. Όταν τη θέλεις πάρα πολύ, μπορεί να υπάρχει πρόβλημα. Αυτό το παιδί όμως θέλω να ρωτήσω. Και δεν έχεις άγχος εκεί, θα τα καταφέρω. Τι να καταφέρω. Κάτι καθημερινό. Κάτι που έτσι κι αλλιώς θα το καταφέρω. Δεν σε έρχομαι αυτό. Μα πόσα χρόνια γνωρίζεις τον εαυτό σου. Τώρα μου κάνεις πλάκα. Έχω. Θα κάνω πλάκα ποτέ αφού ξέρεις τι άνθρωπος. Αεράτος. Είναι, όχι, πρέπει πίστη στον εαυτό μας, εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας. Μόνο έτσι μπορούμε να υπάρχουν τεχνικές. Ορίστε. Για άγχος επίδοση. Ναι, υπάρχουν. Θα, να σας εξηγήσω τώρα ή θέλετε μετά το θέμα. Τώρα με ξεκίνησες και με έχεις. Αφού ξεκινήσαμε, ναι, και αναστατωθήκαμε, είναι και η άνοιξη. Λοιπόν, παιδιά, τι είναι το άγχος επίδοσης, αυτό που λέμε άγχος επίδοσης. Δεν είναι ότι ο άντρας σκέφτεται να είναι ο καλύτερος εραστής που μπορεί. Ξεκινάει. Το άγχος είναι. Εκρήγνονται κάποιες ορμόνες στον εγκέφαλο, έτσι. Αδρεναλίνη, νοραδρεναλίνη, ντοπαμίνη. Αυτές οι ορμόνες, η υπερέκριση, δημιουργούν. Μπαίνει ολόκληρος ο οργανισμός σε εμπόλεμη κατάσταση και δημιουργούν τις φοβίες. Αυτό λοιπόν, αν έχει ένα άγχος, δηλαδή μπορεί να ξεκινάει ένα άγχος. Μ' αρέσει πολύ αυτή η γυναίκα, θα τα καταφέρω μαζί της. Ή μπορεί να μην ξεκινάει από αυτό, να είναι άγχος από τη δουλειά του, να κλείνει η εταιρεία του. Να είναι άγχος από τις συνθήκες γύρω του, να μην έχει χρήματα. Να ξεκινάει από κάπου αλλού λοιπόν το άγχος. Και όπως ξεκινάει η πρώτη σκέψη στο μυαλό του, πέφτουν αυτές οι ορμόνες και δημιουργούν ένα κύκλο αρνητικών σκέψεων, που η μία φέρνει την άλλη. Έτσι μπορεί το άγχος να ξεκινάει από κάτι άλλο και να καταλήγει στο σεξ. Δηλαδή να καταλήγει, να ξεκινάει, κλείνω την εταιρεία μου και να καταλήγει, όχι, θα βρει το μωριό μου μικρό, ας πούμε. Οτιδήποτε. Έτσι ξεκινάει. Είναι ένας κύκλος αρνητικών σκέψεων. Τι γελάτε, ρε Σωτήρη. Μην βρει, παιδιά. Τι γελάτε. Γελάω που γελάς. Σε βλέπω και γελάς. Και που βλέπω εσένα. Ναι, είναι μεγάλο άγχος αυτό που λέει. Δηλαδή αυτό που πρέπει... Ναι, αλλά αυτός που το έχει, το ξέρει. Θα έχει ακούσει κάτι, φαντάζομαι. Λοιπόν,
Το νούμερο. Έχει ακούσει κάτι, είπε. Ναι. Εσύ το είπε ή άλλη πάνω, γιατί με έχετε μπερδέψει. Μιλάτε ταυτόχρονα. Είπε τέτοιο πράγμα η άλλη πάνω. Δεν ξέρω, ή εσύ εκείνη το είπε, αλλά δεν είμαι σίγουρη. Ναι, κάποια στιγμή θα το άκουσε. Από ποιον, από μια γυναίκα. Τα λένε αυτά τα πράγματα γυναίκε. Όχι ευθέω. Ούτε πλαγίω. Υπάρχει και ένα υποτιμητικό βλέμμα μπορεί να σε κοιτάξει εκεί για να σε ακατέψει. Δεν νομίζω ότι θα το καταλάβεις. Μεγάλο του μωριό απόψε. Και να πληγωθείς και μετά μπορείς να το ξεπεράσεις, ενώ να μην έχεις πρόβλημα. Και να τρέχεις μετά στους γιατρούς. Δηλαδή και αν μία είναι κακιά και στο πει ψέματα. Ενώ εσύ... Κατάλαβες. Γι' αυτό σου λέω θέλει πίστη στον εαυτό μας. Αλλά αυτό που λέει η αγαπητή συνάδελφο έχει απόλυτο δίκιο. Ναι, παιδιά, και αυτό πρέπει να κάνει. Μια εταιρεία, μια το ένα, μια το άλλο είναι πρόβλημα. Είναι να σταματήσει αυτόν τον κύκλο αρνητικών σκέψεων εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή το μυαλό είναι ένα πολύ δυνατό εργαλείο, αλλά πρέπει να μάθουμε να το χρησιμοποιούμε. Και όταν είσαι σε άγχος, είναι ρε παιδί μου όπως αθλητής. Είναι σε άγχος. Μπορεί το άγχος να τον κοκαλώσει. Έτσι. Μπορεί όμως να κάνει μια επίδοση απίστευτη. Δηλαδή έτσι είναι και με το σεξ. Όταν έχει άγχος στο σεξ. Μπορεί να μην κατακαταφέρεις να κάνεις αισθησιακό σεξ, ρομαντικό ή τέτοιο. Αλλά μπορεί να κάνεις ένα άλλο. Να βγάζει ενέργεια, να είναι άγριο σεξ, ξέρω εγώ. Να βγάζει ενέργεια. Δηλαδή θα πρέπει το μυαλό σου. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Όσον αφορά πάλι, θα ρωτήσω εγώ το θέμα του μεγέθους. Με απασχολεί το πώς το σκέφτονται οι άντρες. Επιστημονικά με απασχολεί. Θέλω να πω, ένας άντρας, ξαναλέω. Δεν μιλάμε τώρα για μικροδιαφορές πάνω κάτω. Λέμε που έχει έτσι ένα. Να ξεκαθαρίσουμε. Τι είναι ένα ρε παιδί μου. Κάτω του μέσου όρου. Να το πω έτσι. Να το ξεκαθαρίσουμε. Ο ίδιος το γνωρίζει. Το γνωρίζει και έχει και μεγάλο κόμπλεξ. Ωραία. Όμως κάνει σχέση με γυναίκα. Ναι. Άνετα. Γιατί η γυναίκα δεν το γνωρίζει. Μόλις το γνωρίζει, πάει για άλλη σχέση. Καθίστε, παιδιά. Δηλαδή αυτοί οι άντρες δεν έχουν σχέση μακροχρόνης, μου λέτε. Δεν έχουν. Παιδιά έχουν. Αφού έχω εγώ πελάτες, έχουν. Και τι σου λέει. Εξαρτάται με τις γυναίκες. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Τι είναι μικροφαλία, παιδιά. Γιατί ο κόσμος λέει, ας πούμε, δηλαδή ένα μόριο 15 εκατοστών. Είναι ο μέσος όρος του ελληνικού μορίου. Έτσι είναι ο μέσος όρος. Δεν είναι. Στα 12 μας είπαν οι Γερμανοί. 15 είναι. Σύμφωνα με άλλες έρευνες είναι 15. Ξέρω τι είπαν οι Γερμανοί. Τι είναι μικροφαλία, τι είναι, πότε πάει σε γιατρό ο άντρας. Όταν είναι από 10 εκατοστά και κάτω. Τότε θεωρείται ότι δεν είναι normal. Πρέπει δηλαδή να πεις αυτόν τον άντρα ότι αν είναι σύντροφό σου, ότι υπάρχει τάδε εγχείρηση. Έτσι. Άμα το πεις αυτό, δεν νομίζω ότι θα σε ξαναδεί. Αν είναι σύντροφό σου. Αν δεν τον ξέρεις, δεν λες τίποτα. Πώς είναι σύντροφό σου, για να γίνει, αν... δηλαδή να φτάσετε. Αν θέλεις να συνεχίσεις με αυτόν τον άντρα, είστε ήδη κοντά, έχετε ήδη γίνει φίλοι, έτσι. Θες να επενδύσεις. Αυτό επηρεάζει μια γυναίκα, Ειρήνη μου. Τι σου λένε οι πελάτησές σου. Πάρα πολύ. Δηλαδή μπορεί να μην προχωρήσουν μία σχέση για αυτό το λόγο. Ναι, και δεν ξέρουν και τι να πούν. Άμα τους αρέσει ο άλλος πολύ, ταιριάζουν, κολλάνε, όλα τέλεια. Ναι. Είναι αυτό που ψάχνανε, αλλά εκεί δεν είναι αυτό που ψάχνανε. Βλέπετε, υπάρχουν πολλά ταμπού πια στον κόσμο. Δηλαδή δεν υπάρχει αρκετή πληροφόρηση. Τα περισσότερα αντρικά προβλήματα σεξουαλικά λύνονται, παιδιά. Αλλά δεν υπάρχει αρκετή πληροφόρηση και έτσι λέει η άλλη, απλά δεν λέει τίποτα και εξαφανίζεται. Ενώ αν ξέρει τη λύση του προβλήματος. Καλά, και αυτός δεν θα καταλάβει. Θα έχει εξαφανιστεί και οι προηγούμενοι. Εννοείται ότι το καταλαβαίνει. Θα νομίζει ότι είναι μάγος. Όποια αντιπιστικόνη εξαφανίζεται. Ναι, ναι, ναι. Πάντως, εγώ από ό,τι βλέπω από πελάτες μου. Ο Κόπερφιλντ. Ποιος είναι. Δεν τέτοια. Αγάπη μου, θα σου κάνω ένα μαγικό απόψε. Θα δεις, θα κάνουμε έρωτα και μετά θα ψάχνω να σε βρω. Από ό,τι βλέπω από πελάτες μου, υπάρχουν οι άντρες, σαφώς που τους έχουν δημιουργήσει πάρα πολλά κόμπλεξ οι γυναίκες. Με εκείνο το θέμα. Και όχι μόνο λόγω μεγέθους, μπορεί να έχουν προβλήματα στήσης, έτσι. Μπορεί να είναι είτε ψυχολογικά είτε οργανικά. Χίλια δυο. Δηλαδή τους αντιμετώπισαν. Ποιο είναι χειρότερο? Το οργανικό. Δεν ακούω τίποτα. Το οργανικό. Μιλάει αίσθηση. Πρόβλημα στήσης. Παρά μιλάει αίσθηση. Δεν ακούω τίποτα. Ναι, κουβέντα. Πρόβλημα στήσης το οργανικό είναι. Ψυχολογικό χειρότερο. Θα το ξεπεράσεις. Το οργανικό είναι όταν δεν είναι. Κάτι δεν δουλεύει σωστά, μηχανικά. Δηλαδή μπαίνει το αίμα κανονικά. Έχει διέγερση αυτός ο άντρας. Φεύγει το αίμα κανονικά.